Τονίσαμε σήμερα για άλλη μια φορά στον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Μηταράκη, ότι κανένα ευρωπαϊκό σύμφωνο δεν πρόκειται να λύσει το τεράστιο εθνικό πλέον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα μας με την παράνομη μετανάστευση. Τη λύση μπορεί να τη δώσει μόνο η Ελλάδα και καμία Ευρώπη, η οποία το μόνο που κάνει είναι να στέλνει χρήματα και να κρατάμε τους παράνομους μετανάστες εδώ στην Ελλάδα. Τονίσαμε στον Υπουργό κύριο Μηταράκη τις προτάσεις της ελληνικής λύσης. Άμεση μεταφορά όλων των παράνομων μεταναστών σε ακατοίκητα νησιά με δομές, με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ασύλου και μετά επιστροφή στις πατρίδες τους. Κλείσιμο όλων των παράνομων μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες είναι η πλειοψηφία περίπου 400 και σε αυτό νομίζω ότι συμφώνησε, για να σταματήσουν επιτέλους να διακινούν τους παράνομους μετανάστες. Ισχυρές, πολύ δυνατές ποινές, ισόβια για τους λάθροδιακινητές, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, για να μπορέσει επιτέλους η χώρα μας να ανασάνει και επιτέλους να κλείσει όλα τα κιτ στη συνορογραμμή, στον Εύρο, αλλά και να ανασάνουν και τα νησιά μας. Αυτές είναι οι λύσεις που προτείνει η ελληνική λύση και είναι οι μόνες οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και να δώσουν ένα τέλος στο πρόβλημα αυτό. Αλλιώς θα είναι εδώ, θα έρχονται εδώ και με τα επιδόματα που παίρνουν και τα χρήματα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια στιγμή η Ελλάδα με το δημογραφικό ταυτόχρονα πρόβλημα που αντιμετωπίζει θα βουλιάξει.